Να αλλάξουμε κλίμα. Κοντά στα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και φιλοξενούνται στον ξενώνα της Ελπίδας, βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας χαρακτήρισε παράδειγμα προς μίμηση των ξενών αφύλων παιδιών με καρκίνο η Ελπίδα, ενώ η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και τον κάλεσε να κάνει τα εγγένεια του πρώτου παιδιατρικού ογκολογικού νοσοκομείου της χώρας που θα είναι έτοιμο το 2010. Η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO και πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, υποδέχεται στον ξενώνα του Συλλόγου τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελπίδα. Αυτό το παιδάκι, είναι τώρα ένας άνθρωπος, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο. Έγινε καλά, είναι συγκινητικό να τα βλέπετε τώρα, να σπουδάζουν, να είναι στρατιώτες. Η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη ξενάγησε τον Αρχιεπίσκοπο στους χώρους του ξενώνα, όπου 475 παιδιά που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και οι οικογένειές τους έχουν φιλοξενηθεί εκεί, βρίσκοντας ζεστασιά και φροντίδα. Ο Αρχιεπίσκοπος εξήρε το έργο της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη και των συνεργατών της. Στο πρόσωπο κάθε παιδιού είναι ο Χριστός. Εδώ σε αυτό τον χώρο βρέθηκε η ελπίδα και καλλιεργείται η ελπίδα και δίνει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ελπίδες για την ελπίδα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου, σας και τους συνεργάτες σας, για αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο έργο, το πολύτιμο. Επιθυμήσατε να γνωρίσετε το έργο μας από κοντά και να στηρίξετε ηθικά τα παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα μας και στους γονείς τους. Να σταθείτε στο πλευρό τους, να τους στηρίξετε και να τους ενθαρρύνετε. Η παρουσία σας κοντά μας και κοντά τους, στο σκληρό αγώνα που δίνουν για τη ζωή, είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Τα παιδιά της Ελπίδας χάρισαν τις ζωγραφιές τους στον Αρχιεπίσκοπο που απεικόνιζαν τον ξενώνα και εκείνος προσέφερε στο καθένα από ένα σταυρουδάκι. Η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την πρόοδο των εργασιών του πρώτου παιδιατρικού ογκολογικού νοσοκομείου στη χώρα μας που θα είναι έτοιμο το 2010 και μάλιστα τον κάλεσε να κάνει τα εγγένεια. Σε 1,5 χρόνο από τώρα θα κάνουμε τα εγγένεια και ελπίζω ότι η δική σας παρουσία θα είναι ό,τι πιο σημαντικό για μας, να σας έχουμε κοντά μας. Να είσαστε εσείς να κάνετε πραγματικά τον πρώτο αγιασμό. Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος παρακάθισε σε γεύμα μαζί με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τα παιδιά του ξενώνα. Τον ξενώνα του Συλλόγου Ελπίδα επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και ξεναγήθηκε από την πρόεδρο του Συλλόγου κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στον ξενώνα του Συλλόγου Ελπίδα. Ένα συμβολικό δώρο. Μετά από προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε ο Αρχιεπίσκοπος για το έργο του Συλλόγου, η κυρία Βαρδινογιάννη τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του ξενώνα και τον ενημέρωσε για την προσφορά του Συλλόγου στα παιδιά με καρκίνο και στις οικογένειές τους. Επιθυμήσατε να γνωρίσετε το έργο μας από κοντά και να στηρίξετε ηθικά τα παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα μας και στους γονείς τους. Να σταθείτε στο πλευρό τους, να τους στηρίξετε και να τους ενθαρρύνετε. Στο πρόσωπο κάθε παιδιού είναι ο Χριστός. Εδώ σε αυτόν τον χώρο βρέθηκε η ελπίδα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου, σας και τους συνεργάτες σας, για αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο έργο, το πολύτιμο. Και να ευχηθώ ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Η κυρία Βαρδινογιάννη ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο και για την πορεία της οικοδόμησης του πρώτου ογκολογικού νοσοκομείου για παιδιά στη χώρα μας, η οποία προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Υπολογίζεται μάλιστα ότι σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο ώστε να προσφέρει νοσηλεία σε παιδιά από την Ελλάδα και το εξωτερικό που πάσχουν από καρκίνο. Η επίσκεψή σας σήμερα στο ξενώνα έχει και ένα επιπλέον, όπως σας είπα, συμβολισμό, το νοσοκομείο μας. Και πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο από τώρα θα κάνουμε τα εγγένεια και ελπίζω ότι η δική σας παρουσία θα είναι ό,τι πιο σημαντικό για μας, να σας έχουμε κοντά μας. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα του Συλλόγου είχαν τη χαρά να γευματίσουν και να συνομιλήσουν με τον Αρχιεπίσκοπο και την πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη.